Καλημέρα σας. Και βέβαια και για τον Ευαγγελισμό, ένα μεγάλο νοσοκομείο. Καλημέρα κύριε Σόλα, καλημέρα, τι κάνετε? Καλά κύριε Παπαδάκη, προσπαθούμε εδώ. Έχουν αρχίσει οι δυσκολίες. Είμαστε στο τέλος της αρχής, θα έλεγα, και για τον Ευαγγελισμό και για όλο το δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτό το οποίο έχουμε πει εδώ και μέρες και οι ειδικοί το λένε, βλέπουμε πράγματι ότι αυξάνει η προσέλευση, αυξάνει ο αριθμός των νοσηλευμένων και αυξάνει και ο αριθμός των διασωληνωμένων. Ένας εκ των διασωληνωμένων είναι και ο πρώην Υπουργός Υγείας. Αυτό το διάβασα, δεν έχω πρόσβαση στη μονάδα, αλλά και να είχα δεν θα ήταν σωστό να μιλήσω. Λοιπόν, γιατί ναι, δεν θα το έκανα εάν δεν με είχαν ενημερώσει οι συνεργάτες μου ότι θα μας μιλούσατε και για αυτό το θέμα. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη αν σας φέρω σε δύσκολη θέση. Συμφωνώ απολύτως. Συμφωνώ απολύτως. Δεν επιτρέπει να μιλάμε για. Συμφωνώ απολύτως. Αλλά επειδή ήδη έχει ανακοινωθεί, ξέρετε, σε όλα τα μέσα. Έχει ανακοινωθεί σε όλα τα μέσα γι' αυτό. Και όχι ότι υπάρχει μόνο ενδιαφέρον για τον κύριο, για τον κύριο Κρεμαστινό, για όλο τον κόσμο. Πολύ περισσότερο που είναι και συνάδελφος και πρώην υπουργός κτλ. Έτσι. Τώρα, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά για τον άνθρωπο. Επειδή, βεβαίως, αλλήμωνα και για όλο τον κόσμο. Βλέπουμε ότι η δουλειά αυξάνει, ότι είμαστε στο τέλος της αρχής της κρίσης. Δηλαδή δεν έχουν έρθει μαζικά, όμως κάθε μέρα αυξάνει. Αυτό το οποίο μας ανησυχεί είναι πρώτον οι μονάδες συντατικής θεραπείας, δεύτερον το διαγνωστικό τεστ, τρίτον το προσωπικό και τέταρτον οι όροι προστασίας που έχουμε εμείς υγειονομικοί. Τι εννοούμε? Ότι για να ανακουφιστεί το σύστημα, να ανακουφιστεί και επειδή έχουμε πραγματικό πόλεμο, εμείς αυτό που ζητάμε τώρα, με δύο λέξεις, επίταξη τώρα, τι σημαίνει επίταξη και γιατί το λένε με τόση έμφαση και η Ομοσπονδία μας και όλοι οι σύλλογοι. Όπως είμαστε εμείς επιταγμένοι αφού έχουμε πόλεμο, δεν μπορεί να είναι στην αδράνεια ο ιδιωτικός τομέας και από τη στιγμή που έχει τόσες εκατοντάδες κρεβάτια εντατικής θεραπείας να μένουν αναξιοποιητά ή αν ένα μέρος αξιοποιηθεί να τους δίνει τα 1.000 ή 1.500 ευρώ, πόσα λέει ο κύριος Πολάκης ή ο κύριος Κικίλιας. Το θέμα είναι ότι και αυτοί οι εργαζόμενοι πρέπει να... Ποιο είναι το κόστος μιας κλίνης ΜΕΘ, κύριε Πρόεδρε? Κύριε Σιώρα, ο συνάδελφος, ο κύριος Ακουτζάνης. Ποιο είναι το κόστος μιας κλίνης ΜΕΘ για το δημόσιο νοσοκομείο? Ο Ευαγγελισμός έχει κάποιες κλίνες ΜΕΘ. Κάποιος ο οποίος νοσηλεύεται σε αυτή. Πόσο κοστίζει στο νοσοκομείο? Μα το θέμα είναι ότι ο ΕΟΠΗ αυτή τη στιγμή θα κοιτάξουμε το κόστος. Ρωτάω για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Αν αυτά τα ποσά που ακούγονται, κύριε Πρόεδρε, ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Υπάρχουν υλοποιημένα νοσήλια με βάση τα οποία ποτέ δεν πλήρωσε ο ΕΟΠΗ το δημόσιο νοσοκομείο. Παραγράφονται τα χρέη. Άλλο σας ρωτάω, αν μπορούμε να ξέρουμε. Πόσο είναι το κόστος, δηλαδή τι κόστος θα καταβάλει το νοσοκομείο, άσχετα με το ποιος θα το πληρώσει? Το κλειστό υλοποιημένο νοσήλιο για τη ΣΜΕΘ είναι κάπου 800 με 1000 ευρώ, αλλά από εκεί και πέρα με τα DRGs που έχουν εφαρμόσει. Το κόστος εκτινάσεται, διότι κάθε ασθενής προσωποποιείται ανάλογα πόσες παρεμβάσεις γίνανε, τι αντιβιωτικά πήρε κλπ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν ο Πρωθυπουργός λέει πρώτα η υγεία κτλ., πρέπει να πάρει εκείνα τα οργανωτικά μέτρα που αφορούν και τον ιδιωτικό τομέα. Σε ό,τι αφορά δε εμάς, επειδή παραδείγματος χάρη στον Ευαγγελισμό θα αναπτυχθούν συνολικά 70 κλίνες ΜΕΘ, οι 70 κλίνες ΜΕΘ σημαίνει ότι πρέπει να πάρει 200 άτομα προσωπικό και νοσηλευτικό και 50 γιατρούς. Και πρέπει να γίνουν ακόμα όλα αυτά, επιβάλλεται να γίνουν. Επιβάλλεται να καλυφθούν και οι ανάγκες που υπάρχουν, οι αυξημένες. Να λειτουργήσουν. Δεν να έχει έρθει ο αριθμός, ο επαρκής που χρειαζόμαστε. Είμαστε πάρα πολύ πίσω. Δεύτερον, δεν παίρνουν δείγμα, πρέπει να πάρουν τώρα δείγμα από όλους τους υγειονομικούς. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να είμαστε άτομα στον Ευαγγελισμό, πόσα κρούσματα είχαμε στον Ευαγγελισμό, κύριε Σόρα? Από εργαζόμενους δεν μας έχει ανακοινωθεί κάτι ότι κάποιοι ήταν θετικοί στον ιό ή κάποια στιγμή κάποιοι πήραν. Σε καραντίνα, τέλος πάντων, πόσοι είναι? Θα πρέπει να ξέρετε πόσοι είναι σε καραντίνα. Μα ακριβώς. Ας πάρουν ένα μεγάλο αντιπροσωπευτικό δείγμα. Αν δεν πάρουν και τις 3.000 που εργαζόμαστε, ας πάρουν 100, 200, 300 στα τυφλά να ξέρουν. Ήδη υπάρχουν κάποιοι που νοσούν. Επίσης, λοιπόν, επειδή σας ακούτε και από μένα, με συγχωρείτε. Επίσης, έχουμε ένα πρόβλημα. Είναι τα μέσα προστασίας τα οποία μας τα δίνουμε το σταγονόμετρο. Μάλιστα. Δηλαδή, οι γνωστές μάσκες T3, οι υψηλής προστασίας δεν υπάρχουν.
Είναι θέματα τα οποία καλά κάνετε και τα λέτε. Πολύ καλά κάνετε και τα λέτε. Αν δεν τα αναδείξουμε εμείς, ποιος θα τα αναδείξει, κύριε Παπαδάκη? Γι' αυτό σας δώσαμε και την ευκαιρία και τη δυνατότητα. Και κακώς που σας βγάζουμε με περιορισμένο χρόνο, και τις επόμενες μέρες θα δώσουμε τη δυνατότητα να έχουμε μια νεότερη επικοινωνία, προκειμένου να μας εκθέσετε όλα τα ζητήματα, γιατί θα πρέπει να ακούγονται. Καλό είναι το χειροκρότημα, για τους γιατρούς, αλλά το θέμα είναι να μπορούμε να σας δώσουμε και τη δυνατότητα για να δουλέψετε. Η πλειοψηφία τήρησε την ατομική ευθύνη. Μάλιστα. Τώρα είναι η ώρα της κρατικής ευθύνης να οργανώσει όλα αυτά που σας είπα. Δεν θα διαφωνήσουμε καθόλου, κύριε Σόρα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή εμείς, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Πολύ σημαντικά αυτά τα οποία ακούγονται. Και θα πρέπει να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο. Εγώ να απολογηθώ, γιατί με βάση τον προγραμματισμό των αρχισυντακτών μου θα έπρεπε να μιλήσουμε για τον κύριο Κρεμαστινό, και με έβαλε στη θέση μου ο κύριος Σόρας. Έχει δίκιο. Δεν μπορείς να τον υποχρεώσεις τον άνθρωπο, αλλά νόμιζα ότι είχε γίνει συνεννόηση για να μιλήσουμε για το θέμα αυτό. Εάν το ήξερα ότι θα έπρεπε να μιλήσουμε και για την κατάσταση του Ευαγγελισμού, θα δίναμε πολύ περισσότερο χρόνο. Απολογούμε. Εγώ προσωπικά, και αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη, έστω και αν δεν μου ανήκει εξ ολοκλήρου. Μια μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε, αφού πρώτα πούμε.